Ευχαριστώ! Γεια σας κουτσουνάκια μου! Σήμερα δεν είμαι ότι και ότι σήμερα έχω έρθει εδώ διότι είμαι για ένα πάρα πολύ επίσημα, μπράβο, πολύ μ' άρεσε έτσι όπως τα λες Αργυρό μου, με στόμφοντα λες. Σήμερα είμαι επίσημα ντυμένη διότι σήμερα θα σας ανακοινώσω κάτι πάρα πολύ επίσημο. Ναι, θα σας πω για τις κατηγορίες στο Mad Video Music Awards 2014 by Airfast Tickets! Καλά, χειροκροτήστε, ρε. Έλα. Αργυρό, χειροκρότε, έχεις βάψει τα νύχια. Έτσι, λοιπόν. Έλα, Μαντώ, πάμε. Ναι. Μπράβο, έτσι. Λοιπόν, θα σας πούμε όλες τις υποψηφιότητες. Ποιοι θα παρελάσουν από τη σκηνή του Mad Video Music Awards, αλλά και πάρα πολλές εκπλήξεις θα τις αποκαλύψουμε εδώ στο Cooler. Φυσικά να πω ότι στην παρέα μας, ναι είναι δικό μου αυτό, φυσικά να πω ότι στην παρέα μας βρίσκονται και τα προϊόντα της Boss Keratin Advance, και αυτό δικό μου είναι. Έχω και την Αργύρο και αυτό δικό μου επίσης. Μην τα πιάνεις έτσι, δεν έχουν ψώρα. Λοιπόν, καλέ πλάκα σου κάνω. Το πιστολάκι αλλά και το ισιωτικό μαλλιόν, όπου μπορείτε να τα διεκδικήσετε πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ εύκολα. Ευχαριστώ πάρα πολύ αυτό. Αυτό δεν είναι δικό μου. Αυτό το βάζεις στην άκρη. Λοιπόν, πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ εύκολα μέσα από το ειδικά διαμορφωμένο tab της, αυτό είναι δικό μου. Ναι. Μεγιά, δεν μπορώ να τα πω, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Λοιπόν, μπορείτε να τα αποκτήσετε πάρα πολύ απλά μέσα από το ειδικό tab της Boss στη fan page του Mad TV αλλά και στο 106,2 Mad Radio. Μπείτε λοιπόν για το να διεκδικήσετε. Πάμε όμως σε ένα έτσι πολύ σύντομο μπρεκάκι, σε ένα κομμάτι μάλλον θα έλεγα, και επιστρέφουμε εδώ για να πούμε τα των VMA. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο Cooler. Σήμερα θα σας ανακοινώσουμε τις κατηγορίες των τραγουδιστών που αυτή δεν είναι δικιά μου, όχι, ούτε αυτό είναι δικό μου. Αυτά, άστα στην άκρη, το μπλε και αυτά που σου είπα. Συνεννοούμαστε εδώ πέρα και με τα κορίτσια, έτσι, μου λένε τη γνώμη τους για μερικά ρούχα. Τι θα βάλουμε στα VMA, τι δεν θα βάλουμε, πώς να είμαστε, ναι, πώς να είμαστε πιο όμορφοι, πώς να μην είμαστε. Αυτό είναι δικό μου, καλέ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε ποιοι είναι έτσι υποψήφοι και τις κατηγορίες λίγο που θα διαγωνιστούν οι τραγουδιστές μας. Λοιπόν, πάμε. Μόνη μου τα λέω, μόνη μου τα ακούω. Πάμε, άντε, πείτε. Λοιπόν, βίντεο πρώτη κατηγορία. Βίντεο κλιπ pop. Και έχουμε τους Boys Enoys με το τραγούδι «Κάνε κάτι, δες τον κόσμο αλλιώς». Α, να σας πω παιδιά ότι εσείς ψηφίζετε. Εσείς θα καθορίσετε ποιοι θα είναι οι νικητές σε κάθε κατηγορία. Οπότε βλέπω εδώ Boys Enoys θα παίξει πολύ ψήφος εδώ θα πέσει. Από την Panic Records φυσικά. Η Δέσποινα Βανδύ με το τραγούδι «Χάνω εσένα» από τη Heaven, η Δέσποινα. Ο Κώστας Μαρτάκης με το «Τα καλοκαιρινά, τα σ' αγαπώ» από την Panic επίσης. Η Έλενα Παπαρίζου, «Δεν θέλω άλλον ήρωα» και ο Σάκης Ρουβάς, «Μια χαρά να περνάς». Για να δούμε, θα γίνει ντέρμπι σήμερα. Όχι σήμερα δηλαδή, αλλά όλες αυτές τις μέρες. Θα γίνει χαμός. Ψηφίστε λοιπόν, παιδιά, για το καλύτερο βίντεο κλιπ. Δεύτερη κατηγορία, βίντεο κλιπ dance. Άλεξ Λίον μαζί με την Demi και τον Epsilon στο τραγούδι τους The Sun. Angel Stokes μαζί με Drew στο Let Go. Clayton μαζί με Ruby στο Do It. Other View και Chris Willis στο People Feel The Love. Αυτή την τρομερή συνεργασία που είχαν κάνει οι Other View με τον Chris Willis. Και η Playman με τη Hadley στο Gypsy Heart. Να πούμε ότι όλα αυτά είναι οι κατηγορίες διαμορφώνονται με βάση τα τραγούδια που έχουν βγάλει οι καλλιτέχνες μας τα περσινά. Έτσι, γιατί πολλοί από εσάς ρωτάτε, ας πούμε πάρα πολλές φίλες μου, μα γιατί δεν είναι ο Τζίνο υποψήφιος φέτος στα VMA, γιατί θα έπρεπε να είχε κάποιο τραγούδι όπου θα έπρεπε έτσι να υπάρχει και το αντίστοιχο βίντεο κλιπ και να έχει παίξει αρκετά.
Έτσι, και έτσι λοιπόν να λάβει και αυτός μέρος σε κάποια αντίστοιχη κατηγορία. Τρίτο, βίντεο κλιπ pop rock. Οι Μέλισσες με το «Η μόνη επιλογή», η Ονειράμα με το «Εκέ» ή αλλιώς Λαντιφεράντζα «Τρα με έτε». Ο Στέλιος Λεκάκης με το «Σαν μαχαίρι». Είδατε, ο Στέλιος, ο μικρούλης μας, υποψήφιος στο βίντεο κλιπ pop rock. Με το ο Μύρωνας Στρατής με το «Σάρε Φρέν» και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το «Η αγάπη δυναμώνει». Οι τρεις πρώτες λοιπόν κατηγορίες για τα VMA είναι αυτές. Άντε πάω να πω και την τέταρτη και δίνω break. Λοιπόν, βίντεο κλιπ alternative, έχουμε την Μαριέτα Φαφούτη με το Don't Stop, τους Κόζα Μόστρα και τον Αγάθωνα Ιακωβίδη με το Alcohol is Free, το τραγούδι που μας εκπροσώπησαν και στο Eurovision, η Ελεονόρα Ζουγανέλη με το Να σε καλά, ο Πάνος Μουζουράκης με το Πώς να την πει στην αγάπη και η Νατάσα Μποφίλιου, η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει, η alternative κατηγορία αυτή. Πάμε σε ένα μπρεκάκι και συνεχίζουμε εδώ και με τις υπόλοιπες κατηγορίες μας. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο cooler μεσημεριάτικο. Λέμε για τις υποψηφιότητες και για τις κατηγορίες στα MAD Video Music Awards 2014 by Airfast Tickets φυσικά. Και ήμασταν στην πέμπτη κατηγορία, κατηγορία Clip Urban. Busy Boo μαζί με Στέλιο Λεγάκη στο «Αυτή η πόλη». Η Ρεκ με το τραγούδι «Τους πετάω ψηλά», ο Στάν με το «Παιχνίδια ερωτικά», ο Κώστας Μαρτάκης και ο DJ Cass με το «Paradise» και ο Μηδενιστής μαζί με την Τάμτα στο «Σ' αγαπάω». Νομίζω ότι όλες έτσι είναι πάρα πολύ αξιόλογες κατηγορίες και σε αυτήν την κατηγορία νομίζω ότι ο καλύτερος, όπως και σε όλες, φυσικά θα κερδίσει. Και ο καλύτερος είναι φυσικά αυτός που θέλετε εσείς να κερδίσει, έτσι. Γιατί εσείς ψηφίζετε, αυτά να τα λέμε. Δεν είναι ότι αποφασίζει κάποια κριτική επιτροπή ή κάποιος άλλος και τα βγάζουμε. Όχι, είναι απολύτως αξιοκρατικά τα αποτελέσματα, πιστέψτε με. Επόμενη κατηγορία, ντουέτο συνεργασία. Έχουμε τους Positive Sounders, όλοι μαζί με μία φωνή. Όλοι μαζί με μία φωνή. Το θυμάστε αυτό το θετικό τραγουδάκι. Η Σταβέντο μαζί με τον Δήμο Αναστασιάδη στο «Βουτιά στο κενό». Ο Κώστας Μαρτάκης και ο DJ Cass στο «Paradise». Ο Μηδενιστής μαζί με την Τάμτα στο «Σ' αγαπώ». Ο Αντώνης Ρέμος και ο Μάνος Πυροβολάκης στο «Μπορεί να βγω». Πάμε στην κατηγορία βίντεο κλιπ Mad Greeks. Γιώργος Μαζονάκης, Νίκος Οικονομόπουλος, Παντελής Παντελίδης, Πάολα και Αντώνης Ρέμος μαζί με τον Μάνο Πυροβολάκη. Δεν θα λέω τα τραγούδια, θα λέω μόνο έτσι τους υποψήφιους. Νομίζω ότι όλοι έτσι είναι πάρα πολύ αξιόλογοι καλλιτέχνες. Νομίζω ότι σε αυτή την κατηγορία μπορώ να πω ποιον θα ψήφιζα εγώ. Γενικά μπορώ να λέω ποιον θα ψήφιζα, όχι, δεν μπορώ να πω. Κρίμα. Γιατί είναι ο αγαπημένος μου καλλιτέχνης σε αυτή την κατηγορία. Εντάξει, δεν θα πω τίποτα. Λοιπόν, πάμε στους πρωτοεμφανιζόμενους καλλιτέχνες. Angel Stocks και το Let Go. Boys and Noise. Boys and Noise με το Έχω Εσένα. Φυσικά, αν δεν βάζαμε τους Boys and Noise στους πρωτοεμφανιζόμενους, ποιους θα βάζαμε. Kings, το Όπου Με Πας. Επίσης, Marios Brazil, Adios Mi Amor. Και φυσικά, έτσι, ένας από τους αγαπημένους σας νέους καλλιτέχνες και μια ταλεντάρα και φωνάρα, θα το λέω και θα το ξαναλέω, ο Στέλιος Λεγάκης με το «Αυτή η πόλη». Διαβάζω και τον άνδρα καλλιτέχνη, όπου είναι πάρα πολύ σημαντική κατηγορία, όχι ότι οι άλλες δεν είναι, απλά, ξέρεις, περιμένουμε έτσι πάντα άνδρα καλλιτέχνη, καλλιτέχνη της χρονιάς, τις περιμένουμε αυτές τις κατηγορίες. Έχουμε το Σταν, έχουμε τον Γιώργο Μαζονάκη, τον Κώστα Μαρτάκη, Παντελή Παντελίδη και Σάκη Ρουβά. Για να δούμε φέτος ποιος θα πάρει το βραβείο του άνδρα καλλιτέχνη. Πάμε σε ένα κομμάτι και ερχόμαστε εδώ να πούμε και τις υπόλοιπες κατηγορίες. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο cooler και σήμερα έτσι ανακοινώνουμε τις κατηγορίες των καλλιτεχνών. Σήμερα ψήλωσα λίγο και δεν πιάνει καλά το φως, οπότε καλύτερα να κάτσω κάτω. Και ανακοινώνουμε λοιπόν τις κατηγορίες των καλλιτεχνών που θα λάβουν μέρος στα MAD Video Music Awards 2014 by Airfast Tickets. Ήμασταν στη 10η κατηγορία γυναίκα καλλιτέχνης. Σε αυτές τις κατηγορίες διαγωνίζονται η Ντέμι, η Δέσποινα Βανδύ, η Πάολα, η Έλενα Παπαρίζου, αλλά και η Ελένη Φουρέιρα.
Εδώ να πω πως όταν είχα ρωτήσει τις προάλλες στο Kick Off Party την Demi πώς αισθάνεται για αυτή την κατηγορία, της είχα πει ότι έχεις αγωνία που θα είσαι ανάμεσα σε τόσα, ξέρω εγώ, δυνατά ονόματα όπως Δέσποινα Βανδύ, όπως Πάολα, Έλαν Παπαρίζου, Ελένη Φουρέιρα, και μου είπε ότι δεν είναι ότι έχει άγχος, όπως και όλοι οι καλλιτέχνες, απλά ξέρεις, την τιμάει πάρα πολύ που βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά τα ονόματα. Σκεφτείτε, παιδιά, που πριν πόσο καιρό η Demi βρισκόταν στον πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη και συμμετείχε έτσι ως, με μερικά έτσι act στη σκηνή και τώρα βρίσκεται να είναι υποψήφια γυναίκα καλλιτέχνη της χρονιάς. Μπράβο στην Demoula, τα πάει πάρα πολύ καλά. Πάμε στο συγκρότημα, κατηγορία συγκρότημα, έχουμε τις Μέλισσες, έχουμε τους Playmen, τους Rec, τους Σταβέντο, αλλά και τους Vegas. Όλοι είναι νομίζω αγαπημένα σας συγκροτήματα, τώρα ποιον και ποιον να ξεχωρίσεις. Τι να πεις, νομίζω ότι πάλι το τραγούδι που έπαιξε πιο πολύ στην ουσία, το τραγούδι που αγαπήθηκε πιο πολύ θα βγει. Τώρα εντάξει, να μου πεις και ο καθένας, μουσική είναι αυτή, ο καθένας έχει τα δικά του γούστα. Γι' αυτό φροντίστε να ψηφίσετε. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε εδώ με τις τελευταίες κατηγορίες σιγά σιγά. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Cooler. Σήμερα λέμε για τις κατηγορίες στα Mad Video Music Awards 2014 by Airfast Tickets και βρισκόμαστε στην κατηγορία Τραγούδι της Χρονιάς. Πάμε να δούμε ποιοι καλλιτέχνες είναι σε αυτή την κατηγορία. Πρώτα θα τραγουδιστεί. Το τραγούδι που θα διαγωνιστεί είναι το The Sun, Alex Leon μαζί με την Demi και τον Epsilon, όπου με πας οι Kings μαζί με την Αντωνέλα, έλεγες Μέλισσες, σε θέλω εδώ, από Σταν, καλώς σας βρήκα, Γιώργος Μαζονάκης, σ' αγαπάω, μηδενιστής, μαζί με την Τάμτα, φτάνω στο Θεό από τον Νικηφόρο, το φιλαράκι μου, φιλάκια πολλά Νίκ, κράταμε από την Πάολα, μπορεί να βγω, Αντώνης Ρέμος μαζί με Μάνο Πυροβολάκη και η αγάπη δυναμώνει από Μιχάλη Χατζηγιάννη. Πάρα πολύ σημαντική και αυτή η κατηγορία. Ποιο τραγούδι γουστάρατε εσείς και αγαπήσατε πάρα πολύ. Λέω και την τελευταία μου κατηγορία και θα δώσω τη Μάρα να μας πει έτσι τις συμβουλές της για σήμερα. Ο καλλιτέχνης της χρονιάς είναι Demi, Σταβέντο, Δέσποινα Βανδύ, Άννα Βύση, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Γιώργος Μαζονάκης, Κώστας Μαρτάκης, Πάολα, Αντώνης Ρέμος και Σάκης Ρουβάς. Όλοι λοιπόν αυτοί οι καλλιτέχνες, άντρες και γυναίκες, να δούμε... Αχ, παιδιά θα πέσω! Αυτή η καρέκλα δεν είναι καρέκλα, αυτό είναι παγίδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις συμβουλές που μας έχει ετοιμάσει η Μάρα και γυρίζουμε εδώ γιατί μας έχουν μείνει άλλες δύο κατηγορίες εξίσου σημαντικές. Hey. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Cooler. Πριν σας αποχαιρετήσω να σας πω ότι στην παρέα μου βρίσκονταν τα προϊόντα της Bosch Keratin Advance, φυσικά και ένα καλώδιο μαζί μου, ναι, και το καλώδιο του ακουστικού. Αυτό είναι για να βγαίνει σήμα κεραία μου, ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν την επεξεργάζουμε πολύ εύκολα την πληροφορία και θέλω και, ξέρεις, σήμα και βοήθεια. Λοιπόν, να πω πως μπορείτε να τα διεκδικήσετε τα δώρα μας έτσι πάρα πάρα πολύ γρήγορα, γιατί κάθε Παρασκευή γίνεται κλήρωση εδώ ζωντανά στο Cooler. Λοιπόν, μπορείτε να μπείτε στο ειδικά διαμορφωμένο tab της Boss στη σελίδα του MAD TV, αλλά και στο 106,2 να κάνετε like και να είστε εσείς οι τυχεροί ή ο τυχερός που θα τα διεκδικήσουν. Λέω πολύ γρήγορα τις κατηγορίες και σας γλυκοφιλώ. Στο βίντεο κλιπ της χρονιάς έχουμε τον Alex Leon μαζί με την... Όχι, το είπα αυτό το βίντεο κλιπ της χρονιάς, το είπα. Όχι, το είπα, μπράβο. Οπότε πάμε στο καλύτερο dance act σε βίντεο κλιπ. Είναι μια καινούρια κατηγορία, θέλω να σας πω αυτή. Όπου οι υποψήφοι μας είναι ο Clady μαζί με τη Ruby, ο Stan με τα παιχνίδια ερωτικά, η Tamta, η Paula και η Ελένη Φουρέιρα. Αυτές λοιπόν ήταν όλες οι κατηγορίες που θα δείτε στα Mad Video Music Awards by Airfast Tickets. Είναι 14 λοιπόν οι κατηγορίες μας. Έχετε χρόνο... 14 είναι οι κατηγορίες νομίζω, μην λέω και ανακρίβειες. 14, πόσες είναι όλες, μη σας λέω ανακρίβειες παιδιά, μισό λεπτό. Όχι, συγγνώμη, με συγχωρείτε, έκανα λάθος, είναι 15 όλες οι κατηγορίες.
Δεν είναι 14. Εκτός και αν έχω ξεχάσει εγώ καμία, γιατί είμαι λίγο ζαβό, ξέρετε. 15 λοιπόν συνολικά οι κατηγορίες. Μπορείτε να ψηφίσετε. Έχετε χρόνο να ψηφίσετε. Δευτέρα 23 Ιουνίου. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Μέχρι τότε, εγώ να ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο στις 3 η ώρα εδώ ζωντανά στο Cooler. Σας φιλώ γλυκά. Τα λέμε αύριο.